Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το λόγο. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, το ΠΑΣΟΚ έχει μάθει όλα αυτά τα χρόνια σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες να τοποθετείται αξιακά στα πράγματα. Και αν κάτι έχουμε κερδίσει από όλο αυτό, είναι ότι μπορούμε να βγαίνουμε και να υπερασπιζόμαστε πολιτικές στις οποίες πιστεύουμε σε κάθε χρονική περίοδο απέναντι σε οποιοδήποτε θέμα. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει με εσάς. Κάτι το οποίο βλέπουμε να προκύπτει τις τελευταίες ώρες, θα έλεγα τα τελευταία λεπτά, στον κόλπο, στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας, με τρόπο ο οποίος είναι εκοφαντικός. Διότι οι δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά για την τροπολογία την οποία έφερε η κυβέρνησή σας δείχνει ότι σπήρατε ακροδεξιούς ανέμους και θερίζετε εσωκομματικές θύελες. Καλά ξεμπερδέματα, σας εύχομαι. Καλά ξεμπερδέματα, διότι αυτά τα οποία κάνατε θα τα βρείτε μπροστά σας. Όπως όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνετε και στον προϋπολογισμό του 2024. Ένα προϋπολογισμό ο οποίος θυμίζει ευχολόγιο, κατάλληλο για το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, ακατάλληλο όμως για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας που ζει καθημερινά το φόβο, την ανασφάλεια και την απελπισία των καθημερινών οικονομικών υποχρεώσεων. Όπως ακριβώς ευχολόγιο είναι και τα μέτρα που παίρνετε ή υποτίθεται ότι θα παίρνατε εδώ και 4 χρόνια για την οπαδική βία. Για εκείνη την βία η οποία έχει αφήσει νεκρούς στην ελληνική κοινωνία και για την οποία δεν έχετε κάνει τίποτα απολύτως. Ούτε μετά τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, ούτε μετά τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσουρή, ούτε τώρα μετά τον ακροατηριασμό ενός αστυνομικού 31 ετών, ο οποίος υπηρετούσε στη βάρδιά του και δεν μπορούσε ούτε ο ίδιος ούτε η οικογένειά του ούτε η ελληνική κοινωνία να φανταστεί τι επρόκειτο να του ξημερώσει. Και ειλικρινά αναρωτιέμαι αυτό το οποίο αναρωτιέται σήμερα όλη η ελληνική κοινωνία. Έπρεπε ένας αστυνομικός να κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του για να πάτε ένα φάκελο με 200 χούλιγκαν στην εισαγγελία? Και τι έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όταν υπουργός της δικής σας κυβέρνησης πήγε ένα φάκελο με 500 ονόματα του εγκλήματος? Μάθαμε κάτι? Τίποτα απολύτως. Μια διαχειριστική αντίληψη. Και αυτός ο κρατικός προϋπολογισμός, όπως και οι προηγούμενοι, έχουν πολλά επιμέρους χαρακτηριστικά. Με μία όμως κοινή συνισταμένη. Καμιά ελπίδα για τους πολλούς. Ειδικά για τη νέα γενιά και τις γυναίκες. Και η εισερχόμενη οικονομική κρίση δεν μπορεί να είναι άλοθη πλέον. Και αυτό είναι ένα θέμα πολιτικών επιλογών που έχει αναδείξει διεξοδικά η παράταξή μας, όλοι οι ομιλητές και οι ομιλήτριες της παράταξής μας που έχουν μιλήσει ως τώρα. Η κυβέρνηση σχεδιάζει και υλοποιεί πολιτικές για τους λίγους. Για παράδειγμα, στο δικό μου χαρτοφυλάκιο, αυτό της μεταναστευτικής και προσφυγικής πολιτικής και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπάρχει ακόμα ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, σχεδόν οριζόντιο. Και δεν ασχολείστε με αυτό το πρόβλημα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν ψηφίζουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δείχνει και τι αντίληψη έχετε για το κοινωνικό σύνολο σήμερα. Γυναίκες, άνδρες, παιδιά που ζουν σε περιβάλλον κοινωνικού αποκλεισμού ή δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στη διαμορφούμενη κοινή γνώμη και δεν έχουν, όπως είπα προηγουμένως για εσάς, εκλογικό ενδιαφέρον, μένουν έξω από τις πολιτικές σας επιλογές. Και αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται και στη ρητορική σας και στις πολιτικές και οικονομικές επιλογές σας. Διότι είναι αλήθεια ότι δεν συνηθίζεται να μιλάμε για το οικονομικό σκέλος της μετανάστευσης τα τελευταία χρόνια. Όμως, για όποιον παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις, είναι σαφές ότι η μετανάστευση έχει αυτονόητα για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος πολιτικές και κυρίως οικονομικές και αναπτυξιακές διαστάσεις. Σήμερα στην Ελλάδα μόνο 49.402 είναι οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και έχουν ενεργές άδειες διαμονής στην πατρίδα μας. Και είναι κοινό μυστικό ότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ήδη φύγει για πιο πλούσια κράτη-μέλη. Παρά όμως τους αντίθετους κυβερνητικούς ισχυρισμούς, αυτή την περίοδο έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση των παράτυπων εισόδων στη χώρα.
Το Υπουργείο, και αυτό έχει σημασία για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργείται επικοινωνιακά, μετρά την αυξομοίωση ανά μήνα για να φτιάξει μεγάλους δημοσιογραφικούς τίτλους. Η πραγματικότητα όμως είναι εντελώς διαφορετική. Και επειδή δεν θέλω να μιλάω γενικά, αλλά με αριθμούς που πολλές φορές σας αρέσουν, θέλω να είμαι και πολύ σαφής. Οι παράτυπες είσοδοι στη χώρα μας είναι 9 φορές περισσότερες από εκείνες του 2021. Είναι διπλάσιες από εκείνες του 2022 και πολύ περισσότερες από αυτές του 2017. Είναι λίγο λιγότερες από το 2018 και δεν ξέρουμε τι θα ακολουθήσει. Εμείς όμως στο ΠΑΣΟΚ δεν κάναμε ούτε τότε, με την τότε κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, ούτε σήμερα μικροκομματικό παιχνίδι με αυτούς τους αριθμούς. Και πιστεύουμε ότι η φύλαξη των συνόρων είναι και εθνική και ευρωπαϊκή υποχρέωση. Και κάτι τέτοιο πρέπει να δούμε πώς προχωρά. Εδώ όμως θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία σπαταλά χρήματα. Και επειδή η λέξη αυτή έχει συγκεκριμένο χαρακτήρα, θέλω να το επαναλάβω και να πω ότι πολύ φοβάμαι ότι αυτά τα ευρωπαϊκά χρήματα της περίοδου 21-27 θα τελειώσουν πολύ νωρίς και θα αναγκαστεί η Νέα Δημοκρατία είτε να ζητιανεύει για περισσότερα είτε να πληρώσει πολύ περισσότερα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Γίνεται σπατάλη, το επαναλαμβάνω. Εξυπηρετούνται οικονομικά και πελατειακά συμφέροντα. Και θα πω και άλλα νούμερα. Επί ΣΥΡΙΖΑ, στους οίκους των δομών της ενδοχώρας τοποθετήθηκαν κουζίνες ώστε οι αιτούντες άσυλο να μαγειρεύουν μόνοι τους με υλικά που αγόραζαν από τις τοπικές αγορές. Αφού φυσικά είχαμε συζητήσει για τις υπόνοιες σκανδάλων με εταιρείες σίτησης. Σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε να συνάψει εταιρείες με εταιρείες συμβάσεις για το φαγητό των δομών. 6,88 ευρώ την ημέρα ανά άτομο. Προφανώς τα λεφτά για τις κουζίνες πήγαν στράφη. Κάντε τον υπολογισμό για τα υπόλοιπα. Να σας πω ποιος είναι ο υπολογισμός για τα υπόλοιπα. 838 ευρώ ανά μήνα για κάθε τετραμελή οικογένεια. Και μην πιστέψετε ότι αυτό το κόστος ανταποκρίνεται σε ποσότητα ή ποιότητα. Και αναρωτηθείτε ταυτόχρονα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πόσα νοικοκυριά στη χώρα μας έχουν τέτοιες δαπάνες μόνο για φαγητό. Θα σας πω επίσης ένα νούμερο. 7 εκατομμύρια ευρώ είναι το ποσό το οποίο στοίχισε το φαγητό των ετούντων άσυλο μόνο το μήνα Οκτώβριο. Με τα μισά λεφτά που θα περίσευαν αν είχαν ακολουθήσει άλλες λογικές και δεν υπήρχε αυτή η σπατάλη, θα μπορούσαν προφανώς να έχουν πληρωθεί και γιατροί και νοσηλευτές που δεν υπάρχουν στις δομές αυτές και που σιγά σιγά μετατρέπονται σε υγειονομικές βόμβες. Λίγη ώρα πριν ενημερώθηκα ότι ασυνόδευτα παιδιά από τη Σάμο μεταφέρθηκαν στην ενδοχώρα με θυματίωση σε δομές ασυνόδευτων τέκνων. Δεν είναι απλό ζήτημα αυτός ο κακός σχεδιασμός. Δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να τα αφήσουμε να περάσει. Είναι ζήτημα ανθρωπίνων ζωών. Η κακοδιαχείριση είναι ένα σκάνδαλο με πολλαπλές διαστάσεις. Και θέλω να σας πω ότι αυτή η κακοδιαχείριση ταιριάζει και με ό,τι άλλο συζητάμε. Υπάρχουν κάμερες και τουρνικέ σε δομές που διαμένουν γυναικόπαιδα, αλλά δεν υπάρχουν στα ελληνικά γήπεδα. Δίνουμε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, για να φτιάξουμε συστήματα ελέγχου με κάμερες που στέλνουν live εικόνα κατευθείαν στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, αλλά δεν παίρνουμε μέτρα τα οποία βοηθούν αυτούς τους ανθρώπους να προχωρήσουν τη ζωή τους. Και επειδή θα μπορούσα να πω πάρα πολλά και για την νόμιμη μετανάστευση και για τις διευθύνσεις αλλοδαπών και μετανάστευσης, για παράδειγμα αυτές που έχουμε στην Αττική, θα δώσω μόνο ένα νούμερο. Το 22, αυτή η κυβέρνηση αποφάσισε να έχει ως μέσο όρο απόδοσης για τις αποφάσεις τις 245 ημέρες. Το 23 λοιπόν είπε ότι ο στόχος αυτός των ημερών, ο χρόνος, πρέπει να μειωθεί σε 180. Ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα? Οι 358 μέρες. Σήμερα που μιλάμε, σε αυτόν εδώ τον προϋπολογισμό τον οποίο κουβεντιάζουμε, βάζετε τα νούμερα αυτά στις 357 ημέρες. Ένας άνθρωπος θα πρέπει να μείνει πάνω από 1,5 χρόνο σε αναμονή για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ολοκληρώστε, κύριε Χριστίδη. Κυρία Πρόεδρε, τελειώνω. Είναι λοιπόν δεδομένο
ότι μαζί με όσα συζητάμε για τη μετανάστευση και το προσφυγικό ρεύμα από άλλες χώρες προς την πατρίδα μας, η ζωφερή οικονομική κατάσταση, το κλίμα απογοήτευσης που συνεχώς εντείνεται, διαμορφώνει ακόμα μεγαλύτερο ρεύμα brain drain στο εξωτερικό. Πού είναι εκείνες οι μεγαλοστομίες του κυρίου Μητσοτάκη το 2019 για την αντιμετώπιση του ρεύματος φυγής των νέων στο εξωτερικό? Πού είναι το ζήτημα επιστροφής ανθρώπων που είναι καλά μυαλά? Πουθενά. Αυτός ο προϋπολογισμός, όπως και ο προϋπολογισμός όλων των προηγουμένων ετών, χρόνο το χρόνο, νόμο το νόμο, διαμορφώνει μια Ελλάδα δύο κόσμων. Μία Ελλάδα η οποία ζει από το κρατικό χρήμα και κοντά στην κομματική εξουσία, και μία Ελλάδα μακριά από αυτές. Μία Ελλάδα κοντά στο γαλάζιο σύστημα και μία Ελλάδα μακριά από αυτές. Όποιος δεν είναι κοντά σας κολυμπά μόνος του σε έναν ωκεανό αδικίας, έναν ωκεανό αναξιοκρατίας και γραφειοκρατίας. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν θα μπορούσαμε ποτέ να στηρίξουμε τις πολιτικές σας επιλογές και αυτόν ακριβώς τον προϋπολογισμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Χίτα, ζητάτε το λόγο, αλλά ξέρετε ότι έχετε συμπληρώσει τις παρεμβάσεις.